Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει στριμωχτεί άγρια από το έγκλημα των Ντεμπών και ο κύριος Μαρινάκης ήταν από τους βασικούς επισκέπτες που αλώνιζαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπας και μαζέψει τα σημάζευτα. Δύσκολο να τα μαζέψετε. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή, παρά την προβληματική της λειτουργία, ανέδειξε πρώτον, το έγκλημα των Ντεμπών ήταν προδιαγραμμένο γιατί δεν είχε σύστημα ασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και συνεχίζει να μην έχει ολοκληρωμένο σύστημα. Και μετά την απώλεια τόσων νέων ανθρώπων, αποδεικνύοντας ότι μπρος το κέρδος των καπιταλιστών δεν υπολογίζεται η ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό κυριαρχεί, ειδικά στους νέους, το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Έχει απλωθεί παντού. Δεύτερον, οι προσπάθειες της κυβέρνησης ήταν μεγάλες, επίμονες και προκλητικές και σήμερα εδώ μέσα με θράσος για να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες της και να τα φορτώσει αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος. Και βέβαια, σιγή περί της ευθύνης υπουργών που όλοι σας ψηφίσατε εκτός από το ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση για να μη δικάζονται οι υπουργοί όπως οι απλοί άνθρωποι. Το κάνατε γαργάρα όλοι σας. Δεν σας υφέρει. Ωστόσο, αυτό το έγκλημα θα είχε αποφευχθεί αν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας είχαν φροντίσει να εγκαταστήσουν τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και τηλεδιοίκησης, καθώς και το αναγκαίο εκπαιδευμένο προσωπικό. Γι' αυτό αρνηθήκατε να κληθούν ουσιαστικοί μάρτυρες και κλείσατε την Εξεταστική Επιτροπή βία πριν ακόμα εξεταστούν πλευρές που θα έδιναν σημαντικά στοιχεία. Προκλητικό το θράσος που δημιουργήσατε, γι' αυτό και τόση οργή και αγανάκτηση, το βλέπετε, το ζείτε, θα ενταθεί. Τρίτον, συνέβαλε η Εξεταστική Επιτροπή στο να μην ξεχαστεί το έγκλημα, να παραμείνει ψηλά στη δημόσια συζήτηση και έφερε στο φως πολλά ουσιαστικά στοιχεία για την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Δόθηκε η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι να ενημερωθούν για τις πραγματικές αιτίες. Η κυβέρνηση βγαίνει βαριά εκτεθειμένη και η στάση της είναι ενοχική. Το εισπράτετε. Τέταρτον, διαχρονικά ευθύνες είχαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που χρημάτισαν ως κυβερνήσεις και συνέβαλαν στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου, διαμορφώνοντας τον προβληματικό διαχωρισμό του ΟΣΕ σε θυγατρικές. Ήταν στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Γι' αυτό συγκαλύψατε την αντιλαϊκή εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει λοιπόν αντιπαράθεση μεταξύ σας για τις ιδιωτικοποιήσεις που σκοτώνουν, γιατί την ίδια στρατηγική έχετε. Το πιστοποιούν τα γεγονότα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017, δηλαδή ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έδωσε για 45 εκατομμύρια ευρώ την Τρενοσέ σε ιταλική εταιρεία και με πρίκα 250 εκατομμύρια ευρώ. Το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία το 2022 με επιπλέον 750 εκατομμύρια ευρώ για 15 χρόνια για να εκτελεί την άγωνη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τελικά, είσαστε μια συνενετική αντιπολίτευση για τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα αξιόπιστη και αυτό φαίνεται και με τη σημερινή συζήτηση. Αλλά και από το πρόσφατο παρελθόν, μήπως τις στρατιωτικές δαπάνες δεν τις ψηφίσατε παρέα στον προϋπολογισμό που συμφέρουν τον ΝΑΤΟ και όχι την άμυνα της χώρας. Τις συμφωνίες για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου που προωθούνται με την αστική τάξη της Τουρκίας σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, δεν βάζετε πλάτη. Μέχρι
συμμετοχή σε πολεμοκάπηλες επιχειρήσεις που μας στοχοποιούν σαν χώρα. Σύμπνοια, όμως, και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα καραμπινάτο υπερμνημόνιο στις πλάτες του λαού που μόνο το ΚΚΕ αποκάλυψε. Και το επιβεβαίωσε ο κύριος Μητσοτάκης με κοινική ομολογία. Επιβεβαιώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύουν ξεδιάντροπα το λαό όταν υπόσχονται ότι δεκάδες δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης θα βελτιώσουν τάχα τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, ο λαός θα δει 32 και πλέον δισεκατομμύρια που θα μασουλήσουν τα μονοπόλια τα επόμενα χρόνια. Με προαπαιτούμενο την ψήφιση εκατοντάδων αντιλαϊκών μέτρων και μεταρρυθμίσεων που από τη μια λαιλατούν το εργατικό λαϊκό εισόδημα με αντεργατικά μέτρα, παραπέρα ελαστικοποίησης της εργασίας, εμπόδιο στο δικαίωμα συνδικαλιστικής δράσης και στην απεργία και πολλά νέα χαράτσια. Από την άλλη, γιγαντώνεται η κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ήδη ψηφίσατε προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, νόμο για ρυθμιστική αρχή για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού, την επιτάχυση πληστηριασμών και εκβιασμών σε χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια, το πάγωμα των τριετιών, μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υγεία με ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης όπως απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, όταν το 30% στις χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την εμπορευματοποίηση των δημοσίων και κυρίως διευκόλυνση και στήριξη των μονοπωλίων της πράσινης ενέργειας. Επιταχύνεται ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης, εξασφαλίζοντας κέρδη με ουρά για το κεφάλαιο και μεγάλο φαγοπότη που συμφωνείτε όλοι μια αγκαλιά. Αδιαφορώντας στη γιγάντωση της ενεργειακής φτώχειας και της ακρίβειας με πανάκριβα πράσινα εμπορεύματα για το λαό. Ωστόσο, οι ακτοπλόοι εφοπλιστές θα έχουν νέες επιδοτήσεις με πράσινα πλοία στο στόλο τους και πανάκριβα εισιτήρια και ο λογαριασμός στο λαό. Ο λαός μας πληρώνει το χρηματιστήριο ενέργειας, την απελευθέρωση της αγοράς, την απολιγνητοποίηση, όλες στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ που υπόσχονταν άφθονη, καθαρή και πιο φτηνή ενέργεια. Κοροϊδεύατε. Όμως οι νέοι πράσινοι φόροι βαραίνουν το λαϊκό εισόδημα για να αποπληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δάνεια του Ταμείου στις διεθνείς αγορές και τα μονοπόλια να κολυμπούν στο πάφθινο χρήμα. Και αλληλοκατηγορήστε σήμερα ποιος είναι με τα οικονομικά συμφέροντα. Το δούλεμα πάει σύννεφο, όμως μαζί στηρίζεται την επέλαση των πράσινων μονοπωλίων που γίνεται σε βάρος και του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του λαού. Όπως στην Κοζάνη, τα φωτοβολταϊκά θα πνίξουν ένα ολόκληρο χωριό. Με όχημα το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνεπώς, ναι στη μομφή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μομφή και στη συνενετική αντιπολίτευση. Και να είστε σίγουροι, το έγκλημα των τεμπών δεν θα ξεχαστεί, γιατί πολλοί έγιναν των νεκρών η φωνή. Και όπως φώναζαν οι μαθητές στα μαζικά συλλαλητήρια, στο σύστημα του κέρδους τύχει αν σωθείς, αξία στη ζωή μας θα δώσουμε εμείς.